Με τις ομιλίες των πρώην Πρωθυπουργών Γιώργου Παπανδρέου και Κώστα Σιμίτη, σήμερα το απόγευμα συνεχίζονται οι εργασίες του Συμποσίου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα 39 χρόνια από την ίδρυσή του. Η συνάδελφος Ειρήνη Σαββοπούλου θα μας ενημερώσει. Ειρήνη. Και εκεί εστιάζεται, Ράνια, κυρίες και κύριοι, το ενδιαφέρον της σημερινής μέρας, δεύτερης ημέρας του συμποσίου, του επαιτειακού συμποσίου που διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ για την 3η Σεπτέμβρη, για τις παρεμβάσεις λοιπόν που θα κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κύριος Κώστας Σιμίτης, ο κύριος Παπανδρέου, αλλά και η κεντρική ομιλία του Βαγγέλη Βενιζέλου. Τώρα από τις πρωινές συζητήσεις, σταχυολογώ εκείνες που είχαν επίκεντρο την οικονομία, την έξοδο από την κρίση και τη θέση του ΠΑΣΟΚ σε όλο αυτό. Ο Τάσος Γιαννίτης, ο πρώην υπουργός για το θέμα της κεντροαριστεράς, είπε πως για να στηρίξουμε κάτι συλλογικό πρέπει να ισοπεδωθούν προσωπικές ατζέντες. Ο πρώην υπουργός, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης, έκανε ιδιαίτερη κριτική στη διακυβέρνηση Παπανδρέου αλλά και την εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο Μηχανισμό Στήριξης της Ελλάδας. Έκανε όμως κάποιες προτάσεις για συντεταγμένη απεμπλοκή, όπως χαρακτηριστικά είπε, από το μνημόνιο. Του απάντησε ο τότε υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Φίλιππος Αχινίδης, για το θέμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τονίζοντας ότι ήταν επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι της Ελλάδας. Και κλείνω με την παρέμβαση του Βασίλη Ράπανου, ο εξέφρασε την αισιοδοξία του για την έξοδο από την κρίση. Έκανε όμως και ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας από τις τράπεζες. Σε ευχαριστούμε πολύ.